Αποκλεισμένα ήταν σήμερα το πρωί τα γραφεία του ΙΚΑ στο Βόλο εξαιτίας των κινητοποιήσεων των διοικητικών υπαλλήλων. Καμία υπηρεσία δεν λειτουργήσε εξαιτίας της συμμετοχής των εργαζομένων στις 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες που αποφασίστηκαν το Σαββατοκύριακο και αποτελούν συνέχιση των κινητοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας. Σήμερα το ΙΚΑ Βόλου δεν λειτουργήσε καθόλου. Εμείς στα πλαίσια της απεργίας και της κινητοποίησης αυτής κάναμε κατάληψη το πρωί και το ΙΚΑ στο Βόλο παρέμεινε κλειστό. Καμιά διοικητική υπηρεσία, δηλαδή κανένα. Καμία. Έμεινε κλειστό. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρετε πόσοι και ποιοι συναδελφοί σας πότε θα και αν θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι. Ξέρουμε σε γενικές γραμμές, πανελλαδικά. Εδώ στο Βόλο, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι φεύγουν οι δύο συναδέλφοι στα ΕΕ κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν στα ΚΕΠΑ. Αυτό είναι δεδομένο. Την ίδια στιγμή, σε 9.48 ώρα, η απεργία προχωρά αύριο και μεθαύριο η ΕΔΔΗ στο Βόλο. Έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερία στις 10 το πρωί, ενώ μισή ώρα αργότερα θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία Πανεπιστημίου. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους αύριο 10 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας για απεργιακή συγκέντρωση. Το θέμα είναι ένα και μοναδικό: η κινητικότητα και η διαθυσιμότητα, παύλα απόλυση που συμβαίνει στο δημόσιο. Έχουν υπογραφεί απολύσεις. Τα σενάρια λένε ότι έχουν βγει και ονόματα. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι στο νομό. Αυτό δεν έχει καμία σημασία όμως και δεν σημαίνει ότι από μία υπηρεσία θα φύγει να πάει στην άλλη. Εμείς ζητάμε να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτό το παράλογο της υπόθεσης από όλο το δημόσιο.